Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω. Θα να φτιάξω και αυτό εδώ να μην φωνάζει. Λοιπόν, τι κάνετε, είσαστε καλά, έχω και το καφεδάκι μου εδώ. Να πιω μια βουλιά στην υγεία σας και θα σας τα πω όλα τώρα. Λοιπόν, όπως είδατε, έχω κόψει το μαλλί. Πρώτον αυτό. Μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη. Εντάξει. Ήτανε μέχρι εδώ περίπου. Το η τούφα εδώ όλη. Μου ήρθε μια μέρα, μπαίνω στο μπάνιο. Τα πιάνω παιδιά έτσι. Παίρνω και ψαλίδι και τα κόβω. Άντρας μου παθαίνει ανακοπή εκείνη την ώρα. Μου λέει τι κάνεις. Πώς το λένε, δεν τα άντεχα άλλο, δεν τα ήθελα. Ήταν πάρα πολύ καιρό, οπότε ήταν η φάση που... Εγώ έτσι κάνω γενικά με τα μαλλιά μου. Όταν δεν τα γουστάρω, τα κόβω. Όταν με κουράζουν, όταν η ψυχολογία μου δεν είναι καλά, βασικά όλες οι γυναίκες, λίγο πολύ στο μαλλί τη ρίχνουμε πώς θα λένε, την ψυχολογία μας και αυτά. Άλλες αλλάζουν χρώμα, άλλες τα κάνουν άσπρα, άλλες τα κάνουν μπλε, άλλες τα κάνουν πράσινα, άλλες από ξανθιές γίνονται μαύρες και από μαύρες ξανθές. Γενικά έχουμε ένα θέμα οι γυναίκες με το μαλλί, ρε παιδί. Εγώ το πετσοκόβω. Εντάξει, ο καθένας όπως μπορεί. Λοιπόν, έχω αφήσει εδώ την τούφα με μόνο, η οποία κάνει την μπουκλίτσα αυτή εδώ. Και εντάξει, είναι λίγο η τσαχπινιά μου, ας πούμε. Ο άντρας μου λέει, με έχει γυρίσει, μου λέει, γυμνάσιο, που τα γόρια, έτσι, το κόβανε και αφήναμε εδώ, μου λέει, το τσουλούφι. Τώρα μιλάμε δεκαετία του 97, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά, εγώ είμαι πολύ καλά. Έχω τα σκαμπανεβάσματά μου γενικότερα. Είχαμε πάει ένα ταξιδάκι Γερμανία 8 μέρες, γιατί είχαν τα παιδιά 3 εβδομάδες Schulferien, δηλαδή σχολικές διακοπές, και είναι και το, βασικά λέγεται Herbstferien. Herbst είναι το φθινόπωρο, φθινοπορεινές διακοπές έτσι λέγονται, και έχουν 3 εβδομάδες στο Σανγκάλεν. Στη Ζυρίχη έχουν 2, οπότε την μία εβδομάδα μείναμε εδώ αναγκαστικά, γιατί οι δραστηριότητες όλων των παιδιών ανήκουν σε περιοχές που ανήκει στο καντόν της Ζήριχης. Οπότε ελληνικό σχολείο, προπονήσεις, τις είχαμε όλες εκεί. Οπότε την πρώτη εβδομάδα τις φάγαμε έτσι κι αλλιώς εδώ. Τη δεύτερη εβδομάδα ψιλοχαζολογήσαμε από εδώ και από εκεί, γιατί κάναμε και διάφορα άλλα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι, τράπεζες, γενικά. Αλλά επειδή είχαμε και έχουμε κάποιες εκκρεμότητες στο Μόναχο, ότι έχει να κάνει με τις τράπεζες πιο πολύ, και με κάποια άλλα ψηλολόγια, αλλά πιο πολύ με τις τράπεζες και με τη φθινοπορία λίγο. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε, να πάρουμε και κάποια πράγματα που μας είχαν στείλει από Ελλάδα, στον άντρα μου βασικά για τα μάξι. Οπότε πήγαμε. Δεν έκανα βίντεο καθόλου, δεν τράβηξα τίποτα, τράβηξα μόνο φωτογραφίες, μικρά βιντεάκια έτσι. Ήθελα, ρε παιδί μου, να είναι τελείως οικογενειακό. Πήγαμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Είδαμε πολλούς φίλους μας. Τα παιδιά κάθε μέρα είχαν δραστηριότητες, να δουν φίλους, με τα ξαδέρφια τους. Γενικά έτσι θέλαμε να είναι λίγο, εγώ δηλαδή, το είχα ανάγκη, να μην είμαι με μια κάμερα συνέχεια στα χέρια. Να μην έχω αυτό το στο μυαλό μου ότι να κάνω vlog. Έτσι. Γιατί κατά ψέματα, όταν μπαίνεις σε αυτό το τρεπάκι και έχεις μια κάμερα, λες, α, τραβήξω και αυτό, αν τραβήξω και εκείνο. Και χάνεις πολύ μικρές λεπτομέρειες. Και εκτός των άλλων, μπορεί να απομακρυνθείς και από κάποια άτομα. Δηλαδή, τώρα εμείς, ας πούμε, πάμε στην ξαδέρφη μας εκεί, μας φιλοξενεί. Θέλουμε να μιλήσουμε, θέλουμε να μας πούνε τα νέα τους, να μας πούνε τους προβληματισμούς τους, πώς περνάνε και αυτοί. Και τώρα, όταν είσαι με μια κάμερα συνέχεια και λες, α, να τραβήξω και αυτό, να τραβήξω και εκείνο, κάπου και αυτούς τους μπλοκάρεις. Οπότε, δεν μου έχουν πει κάτι οι άνθρωποι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Εγώ πώς το νιώθω. Και ήθελα, ρε παιδί μου, αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τις μέρες που ήμασταν κάτω, να είναι ολοκληρωτικά με την οικογένεια, με τους φίλους μας, με τα παιδιά μας, με τα παιδιά των φίλων μας. Και μπορώ να σας πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό και δεν έκανα κάποιο βίντεο από το Μόναχο και σας το ανέφερα στο προηγούμενο supermarket haul που έκανα. Οπότε λέω, μην ανησυχείτε, δεν έχετε χάσει κάποιο βίντεο, δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο και δεν το έχετε δει. Απλά δεν ήθελα να... Έτσι, θέλω να αποφορτίζομαι πολλές φορές. Να το αφήνω στην άκρη λίγο το κανάλι. Και μετά ξαναγεμίζω τις μπαταρίες μου και επανέρχομαι. Λοιπόν, τώρα,
Εκτός από αυτό, σήμερα θα απαντήσω και σε ένα σχόλιο, το οποίο δεν είναι πώς το λένε, κακοδιάθετο, ερώτηση κάνει ο άνθρωπος. Πρόκειται για το βίντεο το οποίο είχα ανεβάσει στο προηγούμενο κανάλι, το οποίο τώρα πλέον ανεβάζω μόνο audiobooks, το οποίο έχει να κάνει με τις οι εξαρτήσεις μου και οι καταχρήσεις μου, έτσι λέγεται το βίντεο. Θα σας το βάλω και στην περιγραφή και στο τέλος, πώς το λένε, στα προτινόμενα βίντεο όταν τελειώσει αυτό το βίντεο, όσοι θέλετε να το δείτε για να μπείτε λίγο στο νόημα. Λοιπόν, ξεκινάω και διαβάζω το μήνυμα μου, το στέλνει ο Άλεξ, μέχρι εκεί, και μου γράφει: επειδή φαίνεσαι αρκετά έξυπνη και ολοκληρωμένο άτομο με καθαρή σκέψη. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι κάτι τέτοιο. Δεν είναι πάντα η αλήθεια ορατό ακόμα και σε μένα, αλλά χαίρομαι που αυτό τουλάχιστον στο μετέδωσα. Έχω δύο απορίες. Πρώτον, όταν δεν ήθελες να καπνίσεις, όπως λες, μαύρο, πώς σε αποδέχτηκαν οι άλλοι στην παρέα και πώς αντέχεις εσύ οι άλλοι να είναι σε άλλο κόσμο και εσύ σε διαφορετικό. Λοιπόν, καταρχήν, αυτό που λέει, αναφέρομαι στο βίντεο, ότι ήμουνα σε μια παρέα, είχα καπνίσει κάποια στιγμή μαύρο, να το πούμε έτσι, για να μην αναφέρω το άλλο γιατί έχουμε και λογοκρισία στο YouTube. Και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν θέλω πλέον να το κάνω, αλλά δεν ξέκοψα την παρέα, δηλαδή ήμουνα εκεί, απλά δεν κάπνιζα. Λοιπόν, ήμουνα πολύ τυχερή από ποια άποψη. Ήμουνα σε μια παρέα η οποία δεν ήταν ποτέ επιβλητική. Δηλαδή, αφού καπνίζουμε, θα καπνίσεις. Δεν με είπανε ποτέ ξενέρωτη. Δεν είχαμε δηλαδή τέτοιες σχέσεις και είναι πάρα πολύ θετικό όλο αυτό, γιατί ξέρω από άλλες παρέες ότι είναι και πιεστικές και σε βγάζουν στο περιθώριο ότι είσαι ξενέρωτος, δεν σε κάνουμε παρέα και αυτά. Ευτυχώς δεν είχα εγώ τέτοια φαινόμενα. Επίσης, αυτό που λέει ότι οι άλλοι ήταν στον κόσμο τους και αυτά, δεν κάναμε τον τρελό, το μαύρο, τον μπάφου, ξέρω εγώ, που να σαλτάρεις, να φεύγεις σε άλλη διάσταση. Ήμασταν καμιά δεκαριά παιδιά και έφευγε ένα τσιγάρο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Πόσες τζούρες έκανε ο καθένας, μία, δύο, δεν άντεχε παραπάνω. Οπότε δεν ήταν ότι ήμασταν τόσο. Εκτός των άλλων, εγώ είμαι τόσο ευδιάθετος άνθρωπος που δεν χρειαζόμουν και το τσιγάρο. Εκτός των άλλων, και μόνο που υπήρχε στην ατμόσφαιρα το χαρμάνι, να το πω έτσι, έμπαινα κι εγώ σε ένα mood, χωρίς καν να καπνίσω. Απλά εγώ όταν κάπνιζα είδα ότι με πείραζε τότε, μου δημιουργούσε ταχυπαλμίες, μου δημιουργούσε τέτοια πράγματα, οπότε συνειδητοποίησα ότι κάνω κακό στον εαυτό μου και το σταμάτησα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Πάει στο δεύτερο τώρα ερώτημά του για τον τζόγο. Είχα μπλέξει με φρουτάκι. Δείτε το βίντεο, θα μάθετε πολλά. Ο τζόγος, εγώ λέει που ήμουν στα 13-15, εθισμένος στα φρουτάκια. Αλλά όταν σκέφτηκα ότι αυτό δημιουργήθηκα, αυτά δημιουργήθηκαν, δεν βλέπω πώς. Ναι. Ότι αυτά δημιουργήθηκαν όπως και όλα τα τυχερά παιχνίδια και τα καζίνο για να χάνουμε εμείς οι βλάκες και να κερδίζουν αυτοί, το έκοψα μέσα σε μια μέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδί, από τον τζόγο, και σας το λέω κι εγώ που ήμουνα σε αυτή τη διαδικασία, που με μίλησαν άλλοι, που μου το μάθαν άλλοι, να το πω έτσι, και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκέφτεσαι, ξυπνάς, σηκώνεσαι, τρως, πας τουαλέτα και έχεις αυτό το πράγμα μόνο στο μυαλό σου. Πώς θα βρεις λεφτά να πας να παίξεις στο τζόγο, είτε είναι φρουτάκια, είτε είναι χαρτιά, είτε είναι οτιδήποτε. Τζόγος είναι τζόγος. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και πολλά παιχνίδια ηλεκτρονικά που παίζουμε εμείς, δηλαδή ακόμα και στο κινητό, όταν μπαίνει στη διαδικασία και αγοράζεις μέσα από τα παιχνίδια διάφορα σκατολοίδια, τέλος πάντων, που σου δίνουν για να παίξεις και καλά και να γίνεις καλύτερος μέσα στο παιχνίδι, αυτό το πράγμα σιγοβράζει μέσα στο κεφάλι σου και θες να πάρεις κι άλλα και θες να πάρεις κι άλλα. Οπότε και αυτό είναι ένα είδος τζόγου. Όχι τόσο πολύ όσο είναι τα φρουτάκια που σε παραλύει, αλλά είναι και αυτό ένα είδος τζόγου. Γιατί όταν θα μπει στη διαδικασία αυτή, μετά σκέφτεσαι ότι να δώσω λίγο, και έχουν και το άλλο, ότι δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Σου ζητάνε 1, 2, 3, ξέρω εγώ, δολάρια ή ευρώ, ξέρω εγώ, ανάλογα
σε τι νόμισμα παίζεις. Οπότε λες, εντάξει, μωρέ, τι είναι τώρα, ένα, 1,5-2 ευρώ να δώσω, κι όμως, παιδιά, είναι. Γιατί στο τέλος της χρονιάς μπορεί να έχεις δώσει 2-3 εκατοστάρικα χωρίς να το έχεις καταλάβει. Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, οπότε και αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι τζόγου. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ, ειδικά για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά. Γιατί αν ξεκινήσει από εκεί, δεν είναι δύσκολο να πάει στο φρουτάκι. Καθόλου δύσκολο, σας το εγγυώμαι. Και η ηλικία αυτή που αναφέρει, 13-15 χρονών, εγώ ήμουν πολύ μεγαλύτερη. Ήμουν 20 χρονών. 18-19. Όταν ψιλοέμπλεξα και με τα φρουτάκια. 13-15 είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, είναι μια ηλικία που είσαι μέσα στην εφηβεία, που νομίζεις ότι μαμάς και δέρνεις, και το βλέπεις πολύ μαγκιά, πολύ προχώ. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ, παιδιά, στα παιδιά, και δεν είναι κακό εμείς οι γονείς να ξεψαχνίζουμε πολλά πράγματα. Με κάθε τρόπο. Δεν εννοώ να επιβάλλουμε πολλά πράγματα στο παιδί μας, εννοώ όμως να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ξέρουμε τις παρέες των παιδιών μας, να ξέρουμε σε ποια σπίτια μπαίνουν. Και ναι, αν κάποια παρέα βλέπουμε ότι δεν είναι καλή για το παιδί μας και βλέπουμε ότι τον επηρεάζει αρνητικά σε τέτοιες βλακίες, σας το λέω εγώ ειλικρινά, μπείτε μπροστά και πείτε όχι και εξηγήστε στο παιδί ένα-ένα-ένα γιατί να μην κάνει παρέα πλέον με αυτό το παιδί. Ίσως είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέω. Ίσως μπορεί να με ακούσει κάποιος παιδοψυχολόγος και να πει να μην απομακρύνουμε τέτοια παιδιά. Θα συμφωνήσω από τη μία. Από την άλλη όμως, επειδή είναι και η οικογένεια από πίσω, και εκεί είναι το πιο δύσκολο, γιατί ένα παιδί παίρνει τα παραδείγματα της οικογένειας. Και μετά, στην εφηβεία, μπορεί να επηρεαστεί από τους φίλους. Όταν λοιπόν είναι μια οικογένεια από πίσω που υποστηρίζει αυτή την κατάσταση ενός παιδιού, ό,τι και να κάνεις, και το λέω με βαριά καρδιά αυτό, είναι καμένο χαρτί. Δηλαδή, θα πρέπει το ίδιο το παιδί να μπει στη διαδικασία της ψυχοσύνθεσής του και να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα που κάνει είναι βλακεία και θα πρέπει να το σταματήσει. Και αυτό για να το κάνεις, δεν ξέρω, δηλαδή ακόμα και στα 30, και στα 35, και στα 40 πολλές φορές είναι δύσκολο. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, το δε μαύρο λόγω παρέας ήταν πιο δύσκολο ως προς την παρέα, επειδή είχα συνειδητοποιήσει ότι για να σταματήσω θα έπρεπε να φύγω από την παρέα που ήμασταν από το νηπιαγωγείο μαζί. Κι όμως το κατάφερα αλλάζοντας ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό που μου άνοιξε και τα μάτια ήταν ότι οι δίθεν φίλοι μου μόνο φίλοι δεν ήταν. Κοίτα, υπάρχουν και αυτές οι, πώς το λένε, οι καταστάσεις, και πρέπει να σου πω ότι και εγώ κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς αλλάξαν δρόμο μας εμάς. Έπρεπε να έφυγα, έγινα φοιτήτρια και οι άλλοι το ίδιο, οπότε διασπαστήκαμε και πλέον έχουμε χαθεί κιόλας με τη συγκεκριμένη παρέα, με όλα τα άτομα. Μόνο διαδικτυακά καμιά φορά μπορώ να τους βρω online έτσι και να μιλήσουμε, αλλά μέχρι εκεί. Καλά, πλέον εντάξει, μένουμε και Ελβετή, αλλά ήταν από τότε δηλαδή που πήγα φοιτήτρια. Όχι, εντάξει, από τότε που. Θα σου πω, μετά τα 30, 28, είχαμε ήδη σπάσει πάρα πολύ. Όλο το σπάσιμο έγινε με το που πήγαμε. Που έφυγα εγώ φοιτήτρια και φύγανε και αυτοί σπάσανε. Κάποιοι είχαν φύγει και πιο νωρίς από μένα, ήταν και κάποιο μεγάλο από μένα, ήταν κάποια 2 χρόνια μεγαλύτερη. Γεια σας. Τι να κάνω, όταν μιλάω πολύ. Ξέρω να το λέμε όλο. Στεγνών. Οπότε αναγκαστικά, δηλαδή αυτό έγινε και αυτόματα λίγο. Όμως ναι, όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία που σου να είσαι, 13-15 χρονών, πρέπει να κάνεις τέτοιες αποφάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανες. Και μακάρι όλα τα παιδιά να μπορούν να κουλατρίζουν και να συνειδητοποιούν πράγματα. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια στα παιδιά μου. Και τους λέω ότι δεν πρέπει να ανέχονται και συμπεριφορές περίεργες και αυτά. Και εγώ καμιά φορά όταν ξεφεύγω και τους φωνάζω, τους λέω ότι αυτό που έκανα είναι λάθος, ήταν δικό μου λάθος και ότι δεν πρέπει να το ανέχεστε. Και αυτό το πράγμα θέλω να τους το δώσω να το καταλάβουν, ώστε να μην ανέχονται αργότερα μεγαλώνοντας κάποιον να τους φωνάζει
να τους βρίζει, να του, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να αντιμετωπίσουν, να μην ανέχονται κάποιες άσχημες καταστάσεις. Και αν το πετύχουμε αυτό στα παιδιά μας γενικότερα, ίσως εξαλειφθούν αρκετά πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που τα κουβαλάει η δική μου η γενιά, η δική μας η γενιά. Αυτά λέει ο φίλος μας ο Άλεξ. Συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα μαζί του. Ήθελα απλά να το σχολιάσω, γιατί αυτό το συγκεκριμένο το μήνυμα, το σχόλιο, ευτυχώς έχω βάλει και μου έρχονται τα σχόλια, όχι όλα δυστυχώς, κάποια δεν ξέρω γιατί δεν τα στέλνει το YouTube, αλλά τα περισσότερα μου έρχονται σαν μήνυμα και στο email μου. Και ευτυχώς αυτό το μήνυμα το κράτησα, γιατί πήγα να απαντήσω μέσα στο YouTube και το σχόλιο είχε εξαφανιστεί. Δεν ξέρω αν το διέγραψε ο ίδιος ο Άλεξ ή αν το YouTube το ίδιο το μπλόκαρε. Δυστυχώς δεν το βρήκα ούτε στα ανεπιθύμητα, γιατί καμιά φορά μπορεί να μου ανεβάσει κάποιο μήνυμα και μετά μου το στέλνει στα ανεπιθύμητα για να το τσεκάρω, να δω αν είναι ok για το κανάλι. Δεν το βρήκα. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω έτσι. Δεν ξέρω αν θα με δει ο Άλεξ, ελπίζω να το δει. Αλλά ναι, συμβαίνει μερικές φορές. Και το έχω παρατηρήσει και σε κάποια άλλα μηνύματα που πάω να απαντήσω και δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω πραγματικά αν, γιατί το YouTube το κάνει αυτό. Πολλά μηνύματα, ενώ τα βλέπουμε ότι έρχονται, πάμε να απαντήσουμε και δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί. Και δεν είναι ότι τα σβήνουμε εμείς, είναι ότι το ίδιο το YouTube τα καταργεί ή τα περνάει στα ανεπιθύμητα και εκεί μπορεί να τα δούμε μετά από αρκετό καιρό. Γιατί εντάξει, δεν παίρνουν καθ' τρεις και λίγο στα ανεπιθύμητα, αλήθεια είναι. Ή μπορεί να τα διαγράφει και ο ίδιος ο χρήστης, ξέρω, να μετάνιωσε για αυτό που έγραψε και να το διαγράψει. Εντάξει, αυτό. Okay. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό το έχει. Πιστεύω ότι γιατί έχει κάνει ένα ολόκληρο κατεβατό, αν το δείτε. Τι έκανα τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό, είναι ένα ολόκληρο κατεβατό. Εντάξει, έχει γράψει δηλαδή ένα εντόνιο άνθρωπος, δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να το σβήσει. Αυτό είναι το βίντεο, εδώ. Πάει εκεί. Δεν πολύ φαίνεται καλά γιατί γυαλίζει, αλλά θα σας το βάλω στα προτινόμενα από κάτω να το δείτε. Λοιπόν, αυτά είχα να απαντήσω στον φίλο μας τον Άλεξ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιδέα για το βίντεο και που μου δίνει την αφορμή να μιλάω για τέτοια θέματα, γιατί είναι πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούμε ότι τα ναρκωτικά ανήκουν στη δεκαετία του 80, αλλά δεν ανήκουν, είναι εδώ, είναι παρόν. Ο τζόγος το ίδιο, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς θα μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον και δυστυχώς θα απασχολήσουν και τις επόμενες γενιές. Οπότε καλό είναι να τα συζητάμε και να ακούγονται, γιατί είναι μάστιγες. Είναι μάστιγες οι οποίες καταστρέφουν σπίτια, καταστρέφουν σχολεία, καταστρέφουν γενιές. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά. Ελπίζω να σας μαύρισα, σαν το μαύρο που έκανα κάποτε. Λοιπόν, να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και σήμερα. Μην ξεχάσετε, ξέρετε, να κάνετε like, subscribe το κανάλι, η γραφούλα και πατήστε και την κουδούνα. Τιν ταν, τιν ταν. Τσαο!